Vibin. Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτο νέα. Σήμερα 14 του 2024 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Εμεί θα ξεκινήσουμε από τα ETF μα για σήμερα που μάθαμε πόσε ισορροέ είχε το spot Bitcoin ETF τη BlackRock στι 12 Νοεμβρίου που είχε 778 εκατομμύρια δολάρια σε ισορροέ με την μέρα να κλείνει με 817 εκατομμύρια δολάρια πάλι σε ισορροέ. Να πούμε ότι με μη ολοκληρωμένα δεδομένα προ 13 Νοεμβρίου βλέπουμε ότι έχουμε ήδη θετικέ ισορροέ αξία 279 εκατομμυρίων δολάριων πάλι χωρί στην BlackRock. Και μερικέ επιπλέον ειδήσει για το spot Bitcoin ETF τη BlackRock είναι ότι έχει δει τεράστιε εισρωέ όπω λέω συνέχεια, καθότι πλέον βρίσκεται στο top 1%. Καθότι έχει δει εισρωέ η BlackRock στο ETF τη αξία 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 211 ημέρε. Και αυτό ξεπερνά αυτομάτω τα 2.800 ETF που κυκλοφορούν τι τελευταίε δεκαετίε. Όπω είπαμε, το ETF τη BlackRock έφτασε στο συγκεκριμένο νούμερο σε 211 μέρε. Ενώ άλλα ETF καταφέραν να κάνουν το συγκεκριμένο ρεκόρ σε 1253 μέρες, 1362 μέρες και τα λοιπά. Οπότε όπως βλέπετε υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για το bitcoin. Και επιπροσθέτως θα πάμε και στο token tokenized κεφάλαιο της BlackRock, το build, το οποίο γίνεται και επίσημα multi-chain. Καθώς και επίσημα πλέον βρίσκεται σε πάρα πολλέ αλυσίδε. Καθώς με ανακοίνωση της BlackRock, το συγκεκριμένο κεφάλαιο θα το δούμε να επεκτείνεται στο Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimus και Polygon. Αρχικά βρισκόταν μόνο στο Ethereum. Και εμεί προχωρώντα από την BlackRock θα πάμε και στην Van η οποία φτιάχνει άλλο ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν. Και αυτή τη φορά για τι ευρωπαϊκέ αγορέ πάλι μα παρουσιάζει το SUI ETN, που είναι ουσιαστικά κάτι σαν τα ETF, αλλά για το SUI αυτή τη φορά το οποίο θα προσφέρεται σε μεγαλοπενδυτέ στην Ευρώπη. Και από τι εταιρείε μα ήρθε η ώρα να πάμε και στα ανταλλακτήριά μα και σήμερα θα ξεκινήσουμε με τη Robinhood, η οποία ξανακαταχωρεί στο ανταλλακτήριό τη το Solana, XRP, Cardano και Pepe. Να πούμε ότι μόλι πέρυσι αυτά τα είχε αφαιρέσει λόγω του άσκημου κλίματο που υπήρχε στην αγορά τη Αμερική, λόγω νομοθεσιών. Και τα λοιπά, αλλά τώρα που βγήκε ο Τραμπ και έχει υποσχεθεί ότι θα φέρει καλού νόμου για τα κρυπτο στην Αμερική, είπε να τα ξαναβάλει στο ανταλλακτήριό τη. Και από τη Robinhood θα πάμε και στη Revolut, η οποία πολύ απλά επεκτείνει το crypto trading σε 30 ευρωπαϊκέ χώρε για όποιον ενδιαφέρεται. Προχωρώντα για τα νομίσματά μα σιγά σιγά, θα ξεκινήσουμε από το Cardano και θα πάμε στο ίδρυμα Cardano, το οποίο δεν ξέρω αν το ξέρατε, αλλά κρατάει και Bitcoin παρακαλώ. Να πούμε ότι το ίδρυμα Cardano με δεδομένα που μα έδωσε από τι 31 Δεκεμβρίου του 2023 κρατάει 478. 8,24 εκατομμύρια δολάρια στο ενεργητικό του. Τα 82,7% από αυτά βρίσκονται σε ADA και το 10,1% βρίσκεται σε Bitcoin. Οπότε το ίδρυμα Cardano κρατάει 103,7 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin στις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Οπότε όπως καταλαβαίνετε τώρα έχει πολλά περισσότερα κέρδη σε Bitcoin σίγουρα. Και μέσα από το Cardano θα πάμε κατευθείαν στο Solana το οποίο είχε ένα μικρό πρόβλημα εκτές. Καθότι το Gito αντιμετώπισε ένα πρόβλημα. Το Gito είναι ουσιαστικά το Gito Labs που είναι υπεύθυνοι για να φτιάχνουν πολύ γρήγορα πράγματα για το Solana. Το λέω με πάρα πολύ απλά λόγια. Ουσιαστικά είναι πάρα πολύ βασικό εργαστήριο για το ίδιο το Solana και για τα πρωτοκολλά του ουσιαστικά και κτίζουν το ίδιο το Solana αυτό καθ' αυτό από όσο γνωρίζω. Να πούμε ότι αυτοί είχαν ένα πρόβλημα και όλα τα συστήματά του είχαν πέσει όπω μα ανακοινώνουν. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε μία ώρα κατάφεραν να ενεργοποιήσουν όλα τα συστήματα και να δουλεύουν τα πάντα κανονικότατα. Παρ' όλα αυτά, τα βασικά αίτια του προβλήματο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά στο κοινό. Τουλάχιστον, όπω μπορούμε να διακρίνουμε και από την ανάρτηση που μα είπαν ότι όλα δουλεύουν σωστά, παρόλα αυτά δεν μα αποκάλυψαν τι ακριβώ έφταγε. Να πούμε ότι το βασικό πράγμα που επηρεάστηκε από αυτό το περιστατικό είναι τα τέλη προτεραιότητα στο Σολάνα, τα Gasfis. Αν δεν είμαι λάθο, αυτά να αναφερόμαστε, τα οποία αυξήθηκαν κατά περίπου 25 με 30%, που και πάλι ήταν πάρα πολύ φθηνά, όπω καταλαβαίνετε. Εμεί από το Solana ήρθαμε να πάμε και στα stablecoin μα για σήμερα. Και θα πάμε στο Curve Finance, το οποίο μα αποκαλύπτει το λεγόμενο Saving Curve USD, Saving CRV USD. Το οποίο είναι ένα stablecoin, ένα νέο stablecoin από το Curve, το οποίο είναι πολύ χαμηλού κινδύνου. Διότι, όπω λέει το Curve, το συγκεκριμένο θα είναι υπερασφαλισμένο από πολλά περιουσιακά στοιχεία όπω Ethereum, Wrapped Bitcoin και άλλα. Και τα συγκεκριμένα stablecoin δεν θα μετακινούνται και δεν θα πηγαίνουν πουθενά, θα βρίσκονται μέσα στο θερσαυροφυλάκιο. Με το συγκεκριμένο Coin, να είναι χαμηλού κινδύνου για όποιον επενδυτή ενδιαφέρεται από την Curve Finance. Και από το Curve θα πάμε και στην ίδια την PayPal, η οποία έχει και αυτή το δικό τη stablecoin, όπω ξέρουμε από τα κρυπτο νέα, η οποία PayPal συνεργάστηκε με το Layer Zero και αυτή του συνεργασία επιτρέπεται η μεταφορά του stablecoin τη PayPal από το δίκτυο του Solana στο δίκτυο του Ethereum χωρί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ουσιαστικά. Οπότε το stablecoin τη PayPal επεκτείνεται πιο πολύ σε άλλε αλυσίδε. Και εμεί ήρθε η ώρα να πάμε και στην αγαπητή μα κρυπτοαγορά, με το Bitcoin να στέκεται στι δολάρια. Η τιμή εχθέ έφτασε απότομα στι 83.000 δολάρια. Και αυτό που βοήθησε την τιμή να ανέβει τόσο απότομα εχθέ είναι ο πληθωρισμό στην Αμερική, ο οποίο αυξήθηκε. Και αυτό που είπα δεν έβγαλε και πάρα πολύ νόημα. Λοιπόν, ο πληθωρισμό στην Αμερική ήταν στο 2,4% και πήγε στο 2,6%. Παρ' όλα αυτά, οι αγορέ χάρηκαν διότι αυτά τα νούμερα πρώτον ήταν in a line με τι προβλέψει, δηλαδή οι αναλυτέ είχαν πει ότι ξέρετε κάτι, ο πληθωρισμό θα ανέβει, ο πληθωρισμό ανέβηκε οπότε ήταν κάτι που το ήξεραν αυτό οι αγορέ, οπότε δεν τι επηρέασε αρνητικά και επιπροσθέτω αυτό το ανέβασμα του πληθωρισμού δίνει επιπλέον πάτημα στη Fed να βγει σε 34 μέρε και να κόψει τα επιτόκια. Και ήδη από το CME Group βλέπουμε ότι ανεβήκαμε στο 83% πιθανότητα να έχουμε κάποια μείωση των επιτοκίων σε 34 μέρε. Οπότε γι' αυτό οι αγορέ είναι χαρούμενε επειδή ξέρουν ότι τα επιτόκια θα κοπούν έτσι περισσότερο ώστε να εντεμετωπιστεί ο πληθωρισμό που είχαμε ήδη υπολογίσει που θα πάει. Οπότε γι' αυτό δεν εκπλάγει κανένας. κανένα. Και αυτά ήταν τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 14 Δεκάτου να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου. Σε καμία περίπτωση σαν τελεπενδική συμβουλή, μόνο πενδική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι σας αλλά και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.